Παιδιά απολαμβάνουν τον όμορφο χώρο και το παιχνίδι στη νέα παιδική χαρά στο Κομμένο Μπεντένι, η οποία γενιάστηκε το Δεκέμβριο του 2019. Γενικά υπάρχουν πάρκα τα οποία είναι σε θέση να φιλοξενήσουν παιδιά, αλλά υπάρχουν και άλλα που δεν είναι σε θέση γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ατυχημάτων. Και αυτοί ήταν χάλια πρόπερση, τώρα την έχουν φτιάξει πάρα πολύ ωραία. Σε ορισμένες γειτονιές του Ηρακλείου τα παιδιά παίζουν στους δρόμους, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται, καθώς παιδικές χαρές που ξυλώθηκαν και λόγω επικινδυνότητας δεν αντικαταστάθηκαν μέχρι σήμερα. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στην ευρύτερη περιοχή της Λεωφόρου 62 Μαρτύρων, όπως και εικόνες εγκατάλειψης στον αθλητικό χώρο. Και σε αυτό το σημείο, σαν Δειλίνα, λειτουργούσε παιδική χαρά πριν αρκετά χρόνια. Επόμενος σταθμός, η παιδική χαρά Φάντασμα, δίπλα στην πλατεία των Καμινίων. Δεν υπάρχει παιδική χαρά. Την χαλάσανε. Ο Δήμος την χάλασε, ο ίδιος ο Δήμος την χάλασε και δεν τη φτιάχνει. Μας είπε εδώ πέρα πολλά πράγματα ότι θα φτιάξει στην πλατεία Ελευθέρης και δεν έχει κάνει τίποτα. Και υποσχεθήκανε πολλά πράγματα. Δεν ξαναήρθαν εδώ. Θα φτιαχτεί λίγο τα Καμίνια, δηλαδή τα έχουν αφήσει έρημα. Τα παιδιά μας οπωσδήποτε πρέπει να έχουν ένα χώρο για να παίζουν. Εδώ στα Καμίνια δεν υπάρχει τίποτα. Είναι μια υποβαθμισμένη περιοχή και συνεχίζουν να την υποβαθμίζουν. Και αλλοχεύουν βέβαια και οι δύο κινδύνοι. Μηχανάκια που περνάνε, αυτοκίνητα με ταχύτητα μεγάλη, αδέσποτα, επικίνδυνα σκυλιά κυκλοφορούν. Πήγε να μας επιτεθεί ένα σκύλος, ένα πίτμπουλ από εδώ που έχουμε. Καταρχήν που παίζεις? Εγώ παίζω εκεί πάνω, στο πάρκινγκ και είμαι με κάτι φίλους. Στο πάρκινγκ? Ναι. Δεν έχει εδώ πέρα παιδική χαρά η περιοχή? Όχι. Εδώ την έχω χαλάσει. Τα παρατήσανε όλα. Έχει καταληφθεί τελείως εδώ τα Καμίνια, στην τύχη του. Όλο και υποβαθμίζεται και πάει. Τα παιδιά μας παίζουν στους δρόμους. Όχι, τίποτα έχει κάνει. Εδώ δήμαρχο έχουμε να δούμε από τις εκλογές. Την ίδια ώρα καθυστέρηση παρατηρείται στην ολοκλήρωση του έργου διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου πράσινου και αναψυχής σε μια μεγάλη έκταση επί της Λεωφόρου 62 Μαρτύρων, του οποίου η σύμβαση υπεγράφει τον Δεκέμβριο του 2018 με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους 12 μήνες. Επόμενη στάση στο ρεπορτάζ, το νέο γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 στον εκκαινισμένο αθλητικό κέντρο Κατσαμπά. Έχει διαλύσει η πόρτα, κάθε τρεις και λίγο εμείς τη φτιάχνουμε, την ξαναβάζουμε πάνω, ξαναπέφτει. Έχουν χαλάσει όλα τα σύρματα γύρω-γύρω, δεν φτιάχνονται. Και κάθε τρεις και λίγο το βράδυ κλείνουν οι προβολείς, βραχυκλώνουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο και σταματάνε την ώρα της προπόνησης. Ένα πάρκο το οποίο εγκαινιάστηκε πριν από τρεις μήνες, αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον επικίνδυνο για τα παιδιά, αφού ακόμα δεν έχουν μπει τα προστατευτικά στα τυχεία που είναι στο πάτωμα στο ποδοσεράκι. Έχει διαλυθεί κυριολεκτικά κάθε κομμάτι μεταλλικό που έχει κατασκευαστεί. Το γηπεδάκι δεν το προσέχουμε. Έχουμε πράγματα τα οποία είναι τι καλά και όμως τα καταστρέφουμε. Τέσσερις μήνες έχουν περάσει από την τελευταία επίσκεψη του Δημάρχου Ηρακλείου με την αθλητική υποδομή να παρουσιάζει σήμερα αυτές τις εικόνες, με τους δημότες να τονίζουν την ανάγκη άμεσης συντήρησής του.